Πλάνο άνοιξε. Βλέπετε ότι δίπλα μας είναι ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο κύριος Λευτέρης Κρέτσος. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά. Και θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία. Καλό τάξιδι η εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Με και ωραία θέματα, ας πούμε, για τη Μελάνια Τραμπ και τα έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κρέτσο, θα το πάμε λίγο διαφορετικά, γιατί είναι και ο τίτλος που το λέει «Πάμε αλλιώς». Έτσι. Ναι. Ούτως ή άλλως η βάση της κουβέντας μας έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές άδειες και όχι μόνο, αλλά ήθελα να μου σχολιάσετε αυτό που είδατε στη Νότια Αφρική. Γιόγκα στις φυλακές. Η γιόγκα έχει μια δημοφιλία πολύ διευρυμένη. Και εγώ θυμάμαι όταν στη Βρετανία ότι πολλοί κόσμος με παρότρινε να κάνουμε γιόγκα. Πάνω στη Σκωτία. Και στο Λονδίνο και στη Σκωτία. Αλλά τέλος πάντων, λένε ότι έχει πολύ. Δεν έχω ασχοληθεί με το άθλημα. Επειδή χαλαρώνει, γι' αυτό το κάνουν. Γιατί σε κάνει να ξεχνιέσαι. Έτσι φεύγουν οι τοξίνες. Οπότε και φανταστείτε κάποιους άνθρωποι είναι μέσα στη φυλακή, πόσο χρειάζεται λίγο η εκτόνωση. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό νομίζω ήταν το σκεπτικό. Ναι. Κοιτάξτε, εκτόνωση γενικώς χρειάζεται ο κόσμος. Πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα ίδρυμα άλλο ολοπαγές, το οποίο έχει βέβαια και πολύ αυστηρούς και δύσκολους κανόνες επιβίωσης. Με τη διαφορά ότι έχουμε άλλους τρόπους εκτόνωσης εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πάντως όχι με γιόγκα. Όχι με γιόγκα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε λίγο. Είδαμε την δημοψηφίωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις τηλεοπτικές άδειες. Τελικά, τι έχει κριθεί αντισυνταγματικό, τι έχει κριθεί ότι είναι εντός συντάγματος, για να καταλάβουμε, να το πιάσουμε το κουβάρι από την αρχή. Κοιτάξτε, από τις 26 Οκτωβρίου που βγήκε αυτή η περίφημη διαρροή, η οποία παραβίασε και το δικαστικό απόρριτο, διότι ήταν κλειστή συνεδρίαση του ΣΤΕ, όπου προέκυψε ότι ο διαγωνισμός που διεξήχθη η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης είναι άκυρος. Έχει κυλήσει αρκετό νερό στο αυλάκι. Προχθές είχαμε όμως μια απόφαση, Παρασκευή και 13, και δεν την έχω και εγώ, δεν έχω διαβάσει, δεν έχουμε λάβει το σκεπτικό. Επομένως, για λόγους μεθοδολογικής ακρίβειας, καλό είναι να είμαστε, ας το πούμε έτσι, λίγο περιορισμένοι. Από την ανακοίνωση όμως την επίσημη που έγινε και από τον πρόεδρο του ΣΤΕ, προκύπτουν κάποια πολύ βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, όντως, ναι, ο διαγωνισμός που διεξήχθη από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης είναι άκυρος, ως μη γενόμενος. Δεύτερον όμως, το ΣΤΕ αναγνωρίζει αυτό το οποίο λέγαμε τόσο καιρό και το οποίο μας ανάγκασε και εμάς να προχωρήσουμε στο λεγόμενο άθρο 2α, ένα εμβόλυμο άθρο, δηλαδή μία μη πάγια διάταξη στο νόμο, δεν ήταν μέσα στο νόμο το άθρο 2α, το οποίο προέβλεπε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων για την εξαγωγή του διαγωνισμού από το ΕΣΟΡΟΥ στον Υπουργό Επικρατείας και στη συνέχεια βέβαια στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Πρακτικά, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό από εδώ και πέρα, κύριε Κρέτσο, για να καταλάβουμε να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα είναι το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για μια δικαίωση των προσπαθειών μας, διότι πλέον με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ προκύπτει ότι ναι, το διαγωνισμό θα τον κάνει μόνο το ΕΣΟΡΟΥ. Ωραία, και έρχεται το Εθνικό Συμβούλιο. Όμως η απόφαση, έτσι όπως ανακοινώθηκε, περιέχει και κάποια άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ότι τα κανάλια αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή μάλλον, από 1η-1η-16, είναι παράνομα. Δεν θα έπρεπε να λειτουργούν. Δηλαδή και το κράτος αυτή τη στιγμή παρανομεί. Επομένως, και επίσης η απόφαση του ΣΤΕ ζητάει να γίνει η διαγωνιστική διαδικασία ξανά και να γίνει και γρήγορα. Είναι επιτακτική ανάγκη δηλαδή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, μένει ο αριθμός 4 στις άδειες. Και έρχεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και λέει 6 άδειες. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, από την ημερομηνία που είχε βγει εκείνη η διαρροή περίφημη του Αγίου Δημητρίου του 26 Οκτωβρίου. Ακριβώς. Είμαστε και σε μια κατάσταση όπου δεν είχε συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ. Και εμείς πραγματικά εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια συνένεσης και συνενετικής στάσης απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία, ας μην γελιόμαστε, τορπίλησε το διαγωνισμό από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα βγήκε σε διαβούλευση ο νόμος Παπά. Και έχουμε περάσει δύο τροπολογίες, οι οποίες λένε ότι για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης θα συναποφασίσει ο αρμόδιος υπουργός για θέματα ενημέρωσης με το ΕΣΟΡΟΥ. Για τον αριθμό 4 που μου λέτε, θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως δεν έγινε πολύ γνωστό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής προετοιμασίας του διαγωνισμού, και αυτό διότι υπήρχε μια ενορχιστρωμένη μηδιακή επίθεση παραπλάνηση του κόσμου.
Και αυτό το οποίο λέω και το λέω ευθαρσώς και καλό και τη Νέα Δημοκρατία και όποιον διαφωνεί να με διαψεύσει, είναι ότι αυτή τη στιγμή το φάσμα χωράει μέχρι 6 HD κανάλια. Εμείς πήραμε την αρμοδιότητα, ακριβώς αναγκαστήκαμε να την πάρουμε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει ο διαγωνισμός μετά από συνεχείς απόπειρες αποτυχημένες στη διάσκεψη των Προέδρων να συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ, και ήμασταν υποχρεωμένοι να μην εξαντλήσουμε το διαθέσιμο φάσμα. Αν δηλαδή δίναμε εμείς όλες τις άδειες και ο διαγωνισμός προχωρούσε, τότε πραγματικά το ΕΣΟΡΟΥ, ακόμη και αν συγκροτούνταν μετά, δεν θα είχε πολλά περιθώρια στο να αδειοδοτήσει τηλεοπτικούς σταθμούς. Άρα για πρώτη φορά, επειδή ήταν επιτακτική ανάγκη, επιτακτική ανάγκη εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, εμείς κάναμε το διαγωνισμό με έναν αριθμό ο οποίος αγγίζει και θέματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των καναλιών, αλλά και ανταποκρίνεται στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Κύριε Γκριτσό, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα της αδειοδότησης από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τι θα ισχύει? Γιατί ούτε ο κόσμος έχει καταλάβει, για να το καταλάβουμε, μέχρι να πάρθει η απόφαση. Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ο δρόμος. Δηλαδή, το ΣΤΕ σου λέει τα κανάλια λειτουργούν παράνομα. Όποιος λοιπόν θέλει να ανοιχθεί αυτή την παρανομία, πρέπει να το πει δημοσίως. Εμείς πάντως δεν πρόκειται να το ανοιχτούμε. Άρα, θα πούμε στο ΣΟΡΟΥ, μόλις πάρουμε και το σκεπτικό της απόφασης, το διαβάσουμε, θα έρθουμε σε μια συνάντηση και θα του ζητήσουμε πότε είναι διατεθειμένο το ΣΟΡΟΥ, το οποίο υπάρχει πλέον, ύστερα από αρκετά χρόνια. Είναι διατεθειμένο να κάνει το διαγωνισμό. Και βέβαια, αν χρειαστεί τη βοήθειά μας, είμαστε εκεί να το βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί ότι εμείς μπορεί να είμαστε χρήσιμοι. Άρα δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι, καμία δικαιολογία, και νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, και η νίκη που προκύπτει από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το οποίο πραγματικά με κάνει και εμένα να αισθάνομαι καλά, ότι πραγματικά δικαιωθήκαμε στο ότι λέγαμε ότι τα κανάλια λειτουργούν παρανόμως. Έτσι, ότι αυτό το καθεστώς της ανανέωσης προσωρινής λειτουργίας ήταν ένα, αν θέλετε, χωροχάρτη προς τη διαπλοκή και προς το να λειτουργώ τσάμπα. Έτσι, και είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει τις αρχές του κράτους δικαίου και τις αρχές της ονομίας απέναντι στους πολίτες. Επειδή όμως έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα, κύριε Κρέτσο. Γιατί έχει μπερδευτεί? Είναι πολύ σαφές και καθαρό. Επιτρέψτε, τα κανάλια αυτή τη στιγμή είναι παράνομα. Θα βοηθήσω να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, λίγο παραπάνω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μαρινάκη, σε ό,τι αφορά τον κύριο Σαββίδη, είναι οι δύο οι οποίοι πήραν άδεια. Σε ό,τι αφορά το τηλεοπτικό σταθμό Α, το Σταρ, το Μέγκα, το Ε, δεν ξέρω και εγώ πόσους άλλους. Τι γίνεται τελικά? Τι λέει η μία πλευρά, τι λέει η άλλη πλευρά? Πού είμαστε εμείς, πού είμαστε εμείς, πού θα πάμε όλοι μαζί? Θα πάμε όλοι μαζί σε μια διαγωνιστική διαδικασία όταν το ΕΣΟΡΟΥ είναι έτοιμο να τη διεξάγει. Απλώς εμείς θα θέσουμε χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες και θα ζητήσουμε και από το ΕΣΟΡΟΥ να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια έσω πιο γρήγορα γίνεται. Όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί πλέον το λέει και το ΣΤΕ. Ότι υπάρχει ένα κενό και πρέπει ότι να υπάρχει καλυφθεί άμεσα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα κενό. Υπάρχει μια παρανομία η οποία γίνονταν ανοιχτή από τις πολιτικές δυνάμεις που διακυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία 27 χρόνια. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Το λέγαμε από την αρχή, επιμείναμε. Νομίζω ότι ήταν μια χρυσή ευκαιρία, αν θέλετε, και για αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και κυρίως στη Νέα Δημοκρατία να εξορκίσει και τις τύψεις της και τις ενοχές της για το γεγονός ότι ποτέ δεν προχώρησε στην αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα έριξε το μαύρο της στην ΕΡΤ. Σε αυτό το brand affair που γίνεται, και το βλέπω ως brand affair γιατί η αντιπολίτευση σύσσωμη, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό το θέμα των τηλεοπτικών αδειών λένε ότι ιτηθήκατε. Εσείς από την πλευρά σας προφανώς λέτε κερδίσαμε. Άρα σε αυτό το brand affair ποιος έχασε, ποιος κέρδισε? Εγώ νομίζω μπορεί να κρίνουν οι πολίτες και να καταλάβουν το τι έχει συμβεί. Προσωπικά δεν με έχει πείσει η απόφαση του ΣΤΕ. Θέλω να τη διαβάσω πλήρως. Όμως τουλάχιστον αυτό που ανακοινώθηκε. Σε τι δεν σας έχει πείσει? Θεωρώ ότι ο διαγωνισμός που κάναμε ήταν πολύ καθαρός. Υπήρχε τεράστια ανάγκη, επιτακτική ανάγκη να γίνει και έπρεπε να έχει γίνει. Και εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό για πρώτη φορά, αφήνοντας διαθέσιμο φάσμα για το ΕΣΟΡΟΥ να συγκροτηθεί. Επίσης θεωρώ ότι είχαμε εξαντλήσει τα περιθώρια συνένεσης και κατά τη διάρκεια των διασκέψεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχαμε φέρει ονόματα τα οποία είχαν έτσι μια συνενετική, έτσι ένα συνενετικό χαρακτήρα. Δεν αρνηθήκαμε σε καμία περίπτωση το διάλογο, ακολουθήσαμε πλήρως τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής οδού. Εάν το ΣΤΕ ήθελε να μας κόψει, διότι επίσης κερδίσαμε αρκετά ασφαλιστικά μέτρα, αιτήσεις ακύρωσης, ας το έκανε πιο νωρίς. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας.
Σημασία έχει ότι εδώ έχω τώρα πλέον κάποια δεδομένα, κάποια stylized facts. Και αυτά τα δεδομένα είναι ότι το διαγωνισμό πρέπει να τον κάνει το Ισουρού. Άρα εμείς θα είμαστε δίπλα του για να τον κάνει. Ότι ο διαγωνισμός πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί υπάρχει μια παρανομία η οποία αντίκειται στο Σύνταγμα, αντίκειται στους νόμους, αντίκειται στις αρχές της αυτονομίας και του κράτους δικαίου. Αλλαγή πλεύσης, μαθαίνουμε ότι προχωράτε στην καθιέρωση barcode σε εφημερίδες και περιοδικά. Ισχύει καταρχάς ως πληροφορία? Ισχύει ως πληροφορία. Θέλω να πω ότι εντάξει, προφανώς το θέμα τηλεοπτικών αδειών είναι, έτσι, είναι ένα πολύ ισχυρό πολιτικό διακύβευμα. Και δυστυχώς επισκίασε τη δημόσια ζωή τους προηγούμενους μήνες. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Εμείς δεν καθορίζουμε το τι θα παίξουν τα ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί στις οθόνες τους, αν τα δελτία θα γίνουν μόνο θεματικά ή αν θα στήσουν κάμερες απ' έξω από τη Γενική Γραμματεία. Και το λέω αυτό γιατί, διότι εκτός από τις τηλεοπτικές άδειες υπάρχουν και άλλου είδους θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες μέσα στο 17 θα μπορούμε να δράψουμε τους καρπούς τους. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάω για το Μητρό Online Media, το οποίο είναι μια ρύθμιση που αφορά το διαδίκτυο. Μιλάω για το barcode. Είναι τελείως αδιευκρινιστό το τοπίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι χαοτικό. Είναι χαοτικό και όχι απλώς χαοτικό, θα έλεγα ότι είναι και επικίνδυνο για τη δημόσια ζωή. Έχετε, δηλαδή, έχετε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό, στα site, δηλαδή τι μπορεί να γίνει για να... Βεβαίως, ο καθένας ανοίγει ένα site. Έχει αυτό το δικαίωμα. Οι πρώτες σκέψεις ποιες είναι? Θα σας απαντήσω αμέσως, να πω μόνο ότι εκτός από αυτή τη ρύθμιση θα υπάρχει και η ρύθμιση για τον barcode. Θέλω να κάτσουμε σε αυτό, θέλω να το κουβεντιάσουμε, κύριε Κρέτσο, σε σχέση με το barcode και στις εφημερίδες και στα περιοδικά. Καταρχάς, ισχύει αυτό το οποίο λέμε, έτσι, ότι ισχύει. Θα ξεκινήσει να υπάρχει barcode σε εφημερίδες και περιοδικά. Ο στόχος αυτής της κίνησης ποιος είναι? Ο στόχος είναι να μην υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού και εμπόδια εισόδου στον ανταγωνισμό. Άρα μιλάμε για τα καπέλα. Μιλάμε για τα καπέλα, μιλάμε για επιλεκτική κυκλοφορία εντύπων και εφημερίδων. Μιλάμε για ανώθευση του ανταγωνισμού, το οποίο στέλνει μια λανθασμένη πληροφορία και ως διαφημιστές. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, μιλάμε, ας μην ξεχνάμε ότι η ενημέρωση είναι αγαθό. Μπορεί τα ΜΜΕ να έχουν μια διφυή υπόσταση, δηλαδή να λειτουργούν με νόμους και κανόνες της αγοράς. Δεν πάβει όμως να είναι υποχρεωμένα να υπηρετούν τις αρχές της ελευθεροτυπίας και της ισότιμης μετάδοσης ειδήσεων. Να το ψάξουμε. Το barcode θα βοηθήσει τις πωλήσεις και επομένως θα ξέρει ο καθένας που θα διαφημιστεί, πόσες ακριβώς πωλήσεις έχει εφημερίδες. Ακριβώς. Και το barcode θα αφορά βέβαια και τα έντυπα τα οποία έχουν προσφορές, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά και εδώ υπάρχει η νόθευση του ανταγωνισμού. Δηλαδή κάποιος αγοράζει μια εφημερίδα για να καλύψει άλλου είδους ανάγκες επειδή τα προσφέρει αυτά η εφημερίδα. Το θέμα είναι αυτά τα οποία προσφέρονται, φορολογούνται, με τι ΦΠΑ φορολογούνται, αν είναι 6% ή το αντίστοιχο ΦΠΑ που θα έπρεπε να υπάρχει. Και τέλος πάντων, ποιοι έχουν αυτή την ικανότητα να δίνουν αυτές τις προσφορές και με αυτόν τον τρόπο να χειραγωγούν τα στοιχεία και την που θα πηγαίνουν, κύριε Κρέτσο, και τους διαφημιζόμενους. Τα στοιχεία από τον barcode που θα πηγαίνουν. Τα στοιχεία θα πρόκειται για ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας σε real time. Δηλαδή, κάθε φορά που θα αγοράζει κάποιος μια εφημερίδα, από το περίπτωτο θα υπάρχει ένα κλικ από ένα αντίστοιχο σκάνερ, το οποίο μπαίνει σε μια βάση δεδομένων, θα τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται και πίσω μπρος στους πολίτες, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους παίχτες μέσα στην αγορά. Φαντάζομαι ότι αυτή η κίνηση κάποιους θα τους ενοχλήσει. Ποιους? Κοιτάξτε, όσοι έχουν ασκούν αθέμητο ανταγωνισμό, το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο, έτσι. Και ξέρετε ότι ο τελευταίος τροχός αμάξης γύρω από όλη αυτή την ιστορία είναι οι εργαζόμενοι. Επειδή τον τελευταίο καιρό είχαμε έτσι και μια υπερβολική, έτσι, ένα όψιμο ενδιαφέρον και από τους καναλάρχες και από την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης για τους εργαζόμενους, και προχθές πληροφορήθηκα ότι, για παράδειγμα, για τους τεχνικούς της τηλεόρασης, οι καναλάρχες προσήλθαν με μια πρόταση να μειωθούν οι βασικοί μισθοί, να καταργηθούν και άλλο τα επιδόματα και ειδικότητες. Επειδή λοιπόν υπάρχουν φαινόμενα εύκολου και αθέμητου νεοπλουτισμού σε αυτή τη χώρα με όχημα και άξονα τα μέσα ενημέρωσης, και επειδή δυστυχώς πρέπει να το παραδεχτούμε, υπάρχουν μεραρχίες προπαγάνδας που εμποδίζουν την κριτική σκέψη των πολιτών, και μάλιστα με ένα πολύ βαρύ οπλισμό. Δηλαδή, έχουμε και υψηλό βαθμό συγκέντρωση ιδιοκτησίας. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει κανάλι, μπορεί να έχει ραδιοφωνικό σταθμό, μπορεί να έχει εφημερίδες και μπορεί να έχει και πρόσβαση στην διαφήμιση, και την κρατική και την τραπεζική. Με μια διαφορά όμως, κύριε Κρέτσο. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο θα ακούσουμε με βάση τον barcode σε εφημερίδες και σε περιοδικά, σίγουρα θα το ακούσουμε από την άλλη πλευρά, ότι να, λοιπόν, που αυτή η κυβέρνηση
προχωράει πάλι για το στήσιμο της νέας διαπλοκής. Αυτό δεν θα είναι η κατηγορία που θα ακούσετε? Δεν θα είναι αυτή η κατηγορία, διότι τα σκάνερ θα είναι σε κάθε περίπτερο. Είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων την οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι. Δεν είναι κάτι που τα κρατάμε, ας πούμε, στα συρτάρια μας να τα κάνουμε τι. Εμείς θέλουμε, το είχαμε δεσμευτεί και δεν θα είναι μόνο το barcode, θα είναι και ένα νέο σύστημα μέτρησης τηλεθέασης. Θέλουμε να φέρουμε αξιόπιστα σύστημα μέτρησης της τηλεθέασης, ακροαματικότητας και της κυκλοφορίας των εταιριών. Είναι το επόμενο, ήθελα να έρθω προκειμένου... σε αυτό, γιατί μαθαίνουμε επίσης ότι εκτός από τα barcode στις εφημερίδες και περιοδικά, ότι πιθανά θα συγκεντρώνεται στοιχεία που θα έχουν να κάνουν με την τηλεθέαση στα κανάλια και την ακροαματικότητα στα ραδιόφωνα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Διότι και εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Εάν δεν υπάρχει, δηλαδή αν αυτό το σύστημα είναι τόσο αξιόπιστο, καλό ας πούμε την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει κυρίως αυτό το βάρος στην Ήλση, είναι παγκοσμίου φήμης βέβαια, μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο, αλλά να μας πει αν έχει εξυγχρονίσει το σύστημα μέτρησης τηλεθέασης, θέλουμε να ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα, διότι εάν δεν έχεις αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης της τηλεθέασης, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια ανώθευση και του ανταγωνισμού. Υπάρχουν εμπόδια εισόδου στον ανταγωνισμό νέων παιχτών, οι οποίοι ενδεχομένως να ενδιαφέρονταν να μπουν σε αυτή την αγορά. Αλλά για διάφορους λόγους δεν μπαίνουν. Και από την άλλη υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία κληρονομήσαμε και η οποία πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Ποια είναι αυτή? Είναι η υπερσυσσόρευση τραπεζικών χρεών, ένα μέρος των οποίων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, επομίστηκαν στις πλάτους τους οι Έλληνες πολίτες με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γι' αυτό άλλωστε έχουν γίνει και όλα τα μνημόνια. Και επιτέλους πρέπει να δούμε το θέμα της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης, διότι όταν ένα μέσο ενημέρωσης δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο. Ο ιδιοκτήτης του έχει ανάγκη να κάνει τηλεφωνήματα στους υπουργούς προκειμένου να διασφαλίσει άλλους όρους ευνοϊκούς για την τραπεζική του μεταχείριση. Και άρα έτσι πάμε σε ένα σύστημα πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, που δίνει ευκαιρίες σε όλους και κυρίως δίνει ευκαιρίες σε σοβαρούς επενδυτές να μπουν στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στέκομαι λίγο ακόμα στο barcode και στα περιοδικά, γιατί πιθανά τώρα να είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν περίπτερο ή μία πώληση σε εφημερίδων και μας παρακολουθούν. Και σκέφτονται οι άνθρωποι και σου λέει πώς θα το κάνουμε εμείς τώρα αυτό. Πάρα πολύ απλά, όπως το κάνουν μέχρι σήμερα που έχουν και το πώς όλα τα περίπτερα, το ξέρετε, ένα κλικ σε ένα barcode. Δεν είναι αυτό βέβαια το ερώτημα, εντάξει, απαντάω και εγώ με έναν τρόπο. Δεν θέλω να αποδομήσω το ερώτημά σας, διότι μας απασχόλησε πάρα πολύ, διότι πρέπει να βρεις μια μεθοδολογία η οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμη, δεν προκαλεί προβλήματα και άμεσες αντιδράσεις, ακριβώς, πώς θα το κάνουμε. Άρα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό, διότι ήδη τα περίπτερα, μιλάμε για περίπου 9.000 σημεία πώλησης, αν και οφείλω να πω ότι είναι και λίγο έτσι, λίγο μαύρη τρύπα τελικά το πόσα σημεία πώλησης υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και σημεία πώλησης τα οποία δεν είναι δηλωμένα ή να υπάρχουν ας πούμε άλλου είδους συναλλαγές σε όλο το κύκλο της αξιακής αλυσίδας έντυπο και διακίνησης των εντύπων. Η διαδικασία επομένως θα είναι πάρα πολύ απλή, θα είναι σε real time, τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα, θα δούμε και μια σύγχρονη τεχνολογία που μπορεί βέβαια να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για την τηλεθέαση, ώστε να μην υπάρχει εκεί νόθεση του ανταγωνισμού. Στο και τέλος, και τέλος, συγγνώμη. Βεβαίως, συγγνώμη που με... Όχι, απλά αλλά θέλω να πω... πολύ πιο δύσκολο στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ είναι όντως πολύ πιο δύσκολη η μέτρηση επισκεψιμότητας και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο. Υπάρχουν μηχανισμοί που βοηθάνε στο... Ναι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ κυριαρχούν οι μεγάλες πολυεθνικές, η Google και η Facebook, και μάλιστα με αλγόριθμους οι οποίοι, αν θέλετε, επιβάλλουν, χειραγωγούν και την κοινή γνώμη. Δηλαδή προβάλλουν, βάζουν πάνω-πάνω στη λίστα ειδήσεις οι οποίες κάτι δική τους άποψη ή του αλγόριθμου, δεν ξέρω. Είμαστε λίγο σκλάβοι των αλγόριθμων. Γι' αυτό εννοώ ότι πρέπει να τονωθεί πάρα πολύ η κριτική σκέψη των πολιτών και θεωρώ ότι η ενημέρωση δεν είναι ένα εμπόρευμα, είναι αγαθό. Και πρέπει όσοι εμπλέκονται σε αυτό το χώρο, είτε ως λειτουργοί όπως εσείς, είτε ως ιδιοκτήτες, αλλά είτε και στους καταναλωτές, πρέπει να το βλέπουμε με το δέοντα σεβασμό. Επειδή... Θέλω να πω κάτι, κύριε Σαράτη, τελευταίο, ότι επίσης υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, ελπίζουμε, σύντομα μέσα στη Βουλή. Κοιτάμε τις τελευταίες λεπτομέρειές του, το οποίο αφορά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας αγοράς και διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου. Εκεί ήθελα ένα ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς και πώλησης διαφημιστικού χρόνου με τη μορφή δημοπρασίας, όπου και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης θα μπορούν να πουλούν το διαθέσιμο χρόνο τους όπως
θέλουν και το επιθυμούν, όπως επιβάλλει και η ελευθερία, αν θέλετε, του κεφαλαίου, που είναι μια βασική αρχή εντός της Ένωσης. Και βέβαια θα είναι και ένα μέτρο το οποίο θα εγγυηθεί φορολογικά έσοδα, θα καταπολεμήσει το μαύρο χρήμα και θα περιορίσει τα φαινόμενα ασύμμετρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μεσολαβητών πώλησης διαφήμισης και των αγοραστών. Κύριε Κρέτσο, το barcode πότε θα ισχύσει χρονικά? Το barcode τώρα προκύπτει ότι ήταν ένα πολύ πιο σύνθετο project από ό,τι περιμέναμε, διότι έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους, δηλαδή να είναι απλό, εφαρμόσιμο, να μην αφήσει σκιές ότι ναι, μεν το 80% του σημείου πώλησης καλύπτεται, αλλά ένα 20% διαφεύγει της πληροφορίας. Επομένως, κάναμε μια τρύπα στο νερό. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα είναι και ένα πιο δαπανηρό, θα το κόστος θα μεγαλώνει και θα χρειαστούμε τη συνδρομή ενός κονδυλίου ΕΣΠΑ προκειμένου να... Άρα πάει λίγο πιο πίσω χρονικά, αν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, καλά. Αντίστοιχα πάει πιο πίσω και το σχέλος που έχει να κάνει με τις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας, και αυτό πώς ορίζεται χρονικά? Όχι, δεν πάνε πίσω. Απλώς όποιος γνωρίζει από το δημόσιο λογιστικό, η προκήρυξη ενός διαγωνισμού, αν είναι διεθνής ο διαγωνισμός, έχει συγκεκριμένους κανόνες. Έτσι. Okay. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς στέλνουμε το σήμα ότι θα μπει τάξη και σε αυτό το θέμα της διακίνησης των εντύπων. Για το διαδίκτυο είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, αλλά ξεκινάμε εντός του μήνα το Μητρό Online Media επιτέλους, το οποίο θα είναι μια... Είναι ένα Μητρό στο οποίο έχουν γραφτεί αρκετά site, περίπου τα στοιχεία. Θα έχει προϋποθέσεις ποιος μπορεί να γραφτεί σε αυτό το Μητρό? Ναι, είναι επιχειρήσεις του διαδικτύου, δηλαδή μιλάμε για αφημί, δεν μιλάμε για blogs. Έτσι. Εμείς ζητάμε μόνο να μας πούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διότι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια. Και δεύτερον, ζητάμε τον αριθμό των εργαζομένων. Έχουν γραφτεί γύρω στα 350 sites. Αυτά τα στοιχεία έχουν αξία να μας τα δώσετε για να δούμε μέχρι πότε και τι υπάρχει μέχρι τώρα. 300, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι τώρα, έτσι? Ναι, είναι παραπάνω από 300 και αυτή τη στιγμή κάνουμε τη διασταύρωση στη γενική, με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να δούμε αν όλα τα στοιχεία που κατευθεί η αφημή είναι αληθή. Και στη συνέχεια όλα αυτά τα sites, όλοι αυτοί, θα δημιουργηθεί μια λίστα η οποία θα σταλθεί σε όλους τους φορείς του δημοσίου και θα ζητήσουμε από τους φορείς του δημοσίου που διαχειρίζονται κονδύλια για διαφήμιση, η κρατική διαφήμιση είναι χρήματα των πολιτών, να διοχετεύονται σε αυτά τα site. Δηλαδή σε site τα οποία δεν φοβούν δεν φοβούνται να πούν σε ποιον ανήκουν, ότι έχουν εργαζόμενους και μάλιστα εργαζόμενους δημοσιογράφους. Κύριε Κρέτσο, να κλείσουμε την ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου κουβέντα μας με μια προσωπική ερώτηση. Έχετε μετανιώσει που εμπλακήκατε, που αναλάβατε το θέμα του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών? Καθόλου, και θέλω να πω ότι είμαι και πάρα πολύ ευγνώμων και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Επικρατείας, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω μια πολύ δυνατή και ουσιαστική εμπειρία. Για μας είναι πάνω απ' όλα, ήταν και παραμένει, μια μάχη αξιών. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάναμε το σωστό, διασφαλίσαμε το δημόσιο συμφέρον, οργανώσαμε και ολοκληρώσαμε ένα διαγωνισμό ο οποίος έφερε ένα πολύ υψηλό τίμημα στα δημόσια ταμεία και μάλιστα καθορίσαμε προτεραιότητες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες πιο ευπαθών κοινωνικών ομάδων, χωρίς να θέλω να λαϊκίσω βέβαια, έτσι, οι φτωχοί δεν θα γίνουν πλούσιοι με τα εκατομμύρια τα οποία είχα μαζέψει. Στείλαμε όμως ένα σήμα ότι το ξεδιντιασμένο ελληνικό κράτος από τα μνημόνια μπορεί να τα βάλει με το πιο οργανωμένο μπλοκ συμφερόντων που κυβερνά τη χώρα εδώ και δεκαετίες. Και νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το πώς στάθηκαν απέναντι σε αυτή τη μάχη οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Κύριε Κρέτσο, κύριε Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ σήμερα και μαζί μας στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό με την τηλεθέαση μας αφορά, καταλαβαίνεις. Και αυτό μας αφορά και ως ραδιόφωνο μας αφορά. Και στο ραδιόφωνο. Έτσι. Αλλά... Βεβαίως, και θέλω να πω και πρέπει να λέμε και τα καλά για την ΕΡΤ, διότι η δημόσια τηλεόραση δυστυχώς έχει αυτό το, την κατάσταση. Όλες οι δημόσιες τηλεοράσεις και το BBC ακόμη ασκείται πολύ κριτική στη Βρετανία. Πάντα, διότι όλοι οι πολίτες πληρώνουν, υποτίθεται ότι είναι το αντίβαρο του πολιτισμού και οι απαιτήσεις είναι πάντα πολύ μεγαλύτερες. Θέλω όμως να πω ότι η ΕΡΤ πραγματικά στέκεται πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλούς τομείς και πρόσφατα μπαίνει και πολύ δυνατά και στον χώρο της υβριδικής τηλεόρασης. Και ελπίζω και η δική σας εκπομπή να είναι ένα ακόμη λιθαράκι στο να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Κρέτσο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και θα είμαστε και πάλι μαζί.